Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι στο δεύτερο βασιλείο, στο 7ο κεφάλαιο, ενθυμίστε ότι όταν ζήτησε ο Δαβίδ να κτίσει ναό στο Θεό και είπε τη σκέψη του εις τον προφήτη Νάθαν, ο προφήτης ως άνθρωπος είπε «Καλή η σκέψη σου και βάλε μπροστά». Τη νύχτα όμως ο Θεός του έδωκε διαφορετική απάντηση και του είπε ότι πέσει στον Δαβίδ ότι δεν θα μου κτίσει αυτός ναόν. Και με την ευκαιρία ο Θεός είπε όλο το μέλλον της γενεάς του Δαβίδ και ότι ο Δαβίδ θα επιτελούσε ως πρόσωπον μεγαλύτερων έργων από εκείνο το οποίο θα ήταν για να κτιστεί ο ναός. Όλα αυτά ο Νάθαν τα μετέφερε την άλλη μέρα εις τον Δαβίδ, ο οποίος τα ήκουσε με τα πολλής προσοχής. Ήταν εξαιρετικά συγκινημένος ο Δαβίδ για αυτή τη μεγάλη τιμή που του έκανε ο Θεός. Ήταν μία τιμή την οποία ουδέποτε είχε συλλάβει, διότι υπερέβαλε η τιμή αυτή κάθε δόξα και κάθε έπαινον που θα μπορούσε να έχει από μία επιτυχία πολεμική. Γι' αυτό ακριβώς ο Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ετελείωσε την προφητεία του Θεού, εισήλθεν και εκάθισεν ενώπιον Κυρίου. Πού εισήλθεν? Εις την σκηνή του μαρτυρίου. Έφυγε από το παλάτι του και πήγε εις την σκηνή του μαρτυρίου, όπως φεύγουμε εμείς από το σπίτι μας και πάμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Και εκάθισεν ενώπιον Κυρίου. Αυτό το εκάθισεν δεν έχει την έννοια ότι εκάθισε σε ένα κάθισμα, αλλά σημαίνει ότι έμεινε. Έμεινε εκεί. Και το λέμε και στη γλώσσα μας, ότι κάθισα στο τάδε μέρος και λοιπά. Το κάθισα σημαίνει έμεινα. Αλλά έμεινε πολύ ώρα. Και εκεί ο Δαβίδ έκανε προσευχή. Τι ευλογία για ένα τόπο. Όταν εις τον τόπον αυτών υπάρχουν προσκυνητάρια και ναοί. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται και βρίσκονται σε διάφορες αναταραχές, προβλήματα, καταστάσεις δυσάρεστες, αντιξοότητες, συγκρούσεις, πτώσεις, αμαρτίες, όλα αυτά τους αναστατώνουν και θέλουν μία καταφυγή. Και καταφεύγουν εις τον Θεό. Η καταφυγή αυτή, πέρα από του να είναι προς τον Θεό μόνο, ο άνθρωπος έχει ανάγκη και μιας υλικής μορφής καταφυγή. Και αυτή η υλικής μορφής καταφυγή δεν είναι παρά τα εικονίσματά μας στο σπίτι, ένα προσκυνητάρι που έχουμε ή ένα προσκυνητάρι κάπου εκεί κοντά μας. Κάποτε είδατε στους δρόμους πόσα προσκυνητάρια έχουμε. Και ακόμη πρωτίστως και κυρίως ο ναός. Είτε ο ενωριακός μας ναός, είτε κάποιο παρεκκλήσι. Και ζητάει ο άνθρωπος εκεί να πάει μόνος του, ενώπιος, ενωπίο, και να εκχύσει την καρδιά του στο Θεό. Και να γονατίσει και να κλάψει και να φωνάξει. Είναι μια τόση ανάγκη της ψυχής. Γι' αυτό η ευσέβεια του λαού μας έχει φτιάξει τόσα παρεκκλήσια και τόσους ναούς, αλλά και τόσα προσκυνητάρια εις τον δρόμο. Πόσες φορές όταν κάνουμε ταξίδι έχετε προσέξει πόσα προσκυνητάρια συναντούμε στον δρόμο? Πλήθος. Όλα αυτά δεν είναι παρά μια υπενθύμηση, υλική υπενθύμηση, καταφυγής προς το Θεό. Ταξιδεύουμε, επί παραδείγματι. Κάνε το σταυρό σου.
Παρακάλεσε τον Θεό τώρα που περνάς από το προσκυνητάρι αυτό να συνεχιστεί το ταξίδι σου εν ευλογία. Είναι συνεπώς μία καταφυγή. Αυτό συνέβη με τον Δαβίδ. Επήγε, εισήλθε, κατέφυγε εις την σκηνή του μαρτυρίου και εκεί εκάθισε. Εκεί δηλαδή έμεινε. Και αυτό το ενώπιον Κυρίου, διότι θεωρεί το υλικόν σημείον οικιβωτός της παρουσίας του Θεού, και άλλοτε σας είπα ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν έχει ανάγκη να είναι κάπου για να πάμε να τον συναντήσουμε, αλλά ο Θεός παρά τα αυτά όρισε να υπάρχουν υλικά σημεία της δικής του παρουσίας, όπως είναι ένα θυσιαστήριο, ένας ναός και εν προκειμένου εδώ η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή οικιβωτός της Διαθήκης. Και εκεί άφησε τον εαυτό του ο Δαβίδ να ευχαριστήσει τον Θεό. Είναι μια ωραία προσευχή, εξαιρετική προσευχή, η οποία δεν έχει παρά μια διαρκή εποδό, που η εποδός αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται 8 φορές στην προσευχή του, δεν είναι τι παρά μια ένδειξη τρυφερότητος προς τον Θεό. Και η εποδός είναι «Κύριέ μου, Κύριε». Αυτή είναι η εποδός. «Κύριέ μου, Κύριε». Τι ωραία που είναι. Και πράγματι, έτσι αρχίζει. Και επαναλαμβάνεται και με αυτήν τελειώνει την προσφώνηση προς τον Θεό. Χωριστά το ότι τον Θεό τον αποκαλεί παντοκράτορα κλπ. Αυτή είναι μια ξεχωριστή προσφώνηση προς τον Θεό. Και είπε Δαβίδ ο βασιλεύς, «Τι σημεί εγώ, Κύριέ μου, Κύριε, και τις ο οίκος μου, ότι η γάπη σας με έως τούτον». Ποιος είναι, Κύριέ μου, Κύριε, ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η οικογένειά μου, εννοεί το πατρικό μου σπίτι, η γενιά μου, ποια είναι η γενιά μου, ώστε να τύχω μέχρι αυτού του σημείου της αγάπης σου και της φιλανθρωπίας σου. Ποιος είμαι εγώ, διότι του είπε ο Θεός πράγματα καταπληκτικά, ότι το σπέρμα σου θα μείνει στον αιώνα ενώπιόν μου. Καταπληκτικά πράγματα του είπε ο Θεός, που δεν τα έχει πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο. Έμεινε συνεπώς έκπληκτος ο Δαβίδ προς αυτή την προσφορά του Θεού, και τώρα στην προσευχή του αναφέρει τη δική του την μικρότητα και του σπιτσού του, του πατρικού την μικρότητα. «Και κατεσμικρήθην μικρών ενώπιόν σου, Κύριέ μου, Κύριε, και ελάλησας υπέρ του οίκου του δούλου σου εις μακράν. Εγώ λέγει, είδα την μικρότητά μου μπροστά στα δικά σου θαυμάσια και είπες για τον οίκο μου, για τους απογόνους μου που θα φτάσουν εις μακράν εποχή, δηλαδή έως τέρματος αιώνος, έως τέρματος ιστορίας, αλλά μόνο μέχρι το τέρμα της ιστορίας». Εδώ πολλές φορές η γραφή όταν λέγει έως αιώνος εννοεί συνήθως το τέρμα της ιστορίας, το τέρμα του κόσμου. Και όταν λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, αυτό εννοείται. Όταν λέγει εις αιώνας αιώνων, συνήθως εννοείται η αιωνιότης. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ αιώνος και αιώνος αιώνων, στους αιώνας των αιώνων. Το πρώτο αναφέρεται εις το τέλος της ιστορίας και το άλλο ατελευτήτως. Δηλαδή, οπότε, κατά άνθρωπον φυσικά, το πρώτο είναι οπωσδήποτε αιώνιο κατά άνθρωπον. Όπως θα λέγαμε, να ζήσεις 1000 χρόνια, να ζήσεις αιώνια. Εννοούμε να ζήσεις πολλά χρόνια. Και δεν είναι παρά όσο ο Θεός έχει ορίσει να υπάρχει το σύμπαν εις την μορφή που το γνωρίζουμε. «Ούτως δε ο νόμος του ανθρώπου, Κύριέ μου, Κύριε». Και τι προσθήσει Δαβίδ έτη του λαλήσε προσέ, ότι αυτή η στάση απέναντί σου
είναι εκείνο που καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των και είναι μία στάση φιλική. Αλλά δύναται να αναπτυχθεί φιλία μεταξύ σου, του απείρου και μεγαλοπρεπεστάτου Θεού και εμού, του μικροτάτου και του τυποτένιου? Δύναμαι εγώ να έχω φιλία μαζί σου? Αυτό είναι ο νόμος του ανθρώπου. Δηλαδή, οι σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν, σχέσεις αγαθές εννοείται και φιλικές, μεταξύ ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε, πολύ λίγες βεβαίως, φιδωλότατες εκφράσεις που ο Θεός γίνεται φίλος του ανθρώπου. Όπως γίνεται φίλος του Αβραάμ ο Θεός, γίνεται φίλος του Μωυσέως, εδώ αναφέρεται τώρα στον Δαβίδ. Είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι εκφράσεις, αλλά ως εκφράσεις γενικά φίλοι του Θεού είναι όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες και στην Καινή Διαθήκη κάθε πιστός. Για σκεφτείτε προνόμιο, όταν ο Ιησούς Χριστός λέγει «Ημείς φίλοι μου είστε», εγώ δεν σας ονόμασα ήρικα, ονόμασα δούλους, αλλά φίλους. Σκεφτείτε παρακαλώ τίτλο. Μας κάνει ο Θεός ημάς δούλους. Φίλους, όταν εμείς οι άνθρωποι συλλάβουμε, τι θα πει ότι έρχεται ο Θεός να με κάνει φίλο του? Μας πιάνει κάτι φοβερό. Δηλαδή αισθάνεται κανείς τον εαυτό του τρομερά μικρόν. Σκεφτείτε παρακαλώ να έρθει ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο της συγχρόνου ιστορίας και να μας πει ότι θα μένει στο σπίτι μας, θα τρώγει στο τραπέζι μας και ότι μας έχει φίλους. Θα μας είτο πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο και θα αποποιούμεθα αυτήν την προσφορά. Θα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να εμείς να σταθούμε φίλοι σου που είσαι τόσο μεγάλο πρόσωπο. Σκεφτείτε παρακαλώ διαφορά με τον Θεό. Κι όμως ο Θεός κατεβαίνει να μας κάνει φίλους και να μας κάνει και ομοτραπέζους. Όταν παρακαλώ παρέθεσε το δείπνο εκείνο, φυσικά πολλά γεύματα είχαν παρατηθεί. Στην Παλαιά Διαθήκη είπε παραδείγματι πάσα θυσία δεν είναι παρά ότι ο Θεός καλεί στο τραπέζι του εκείνον που θυσιάζει. Διότι κάτι θα καεί στο θυσιαστήριο και αυτό ανήκει στο Θεό. Και τα υπόλοιπα που θα φάγουν οι ιερείς και εκείνος που προσφέρει, σημαίνει ότι από το αυτό έδεσμα τρώγουν και ο Θεός και οι άνθρωποι που προσφέρουν. Συνεπώς μας κάνει ομοτραπέζους ο Θεός. Αλλά εκεί που είναι πάρα πολύ μεγάλο και εξαιρετικά χαρακτηριστικό είναι η Αγία Τράπεζα. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος παρέθεσε και παρατίθεται. Είναι ο παραθέτων και ο παρατιθέμενος. Παραθέτει τράπεζα ως φίλος και παρατίθεται σαν κάτι που είναι ασύλληπτο, πέραν από του να είναι φίλο. Κάτι που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό μας. Ποιος φίλος μας παρακαλώ παρέθεσε και παρετέθη? Μόνο παραθέτει. Μας λέει ελάτε σας καλό και τώρα μπορείτε να με φάτε. Τόσο πολύ ώστε να είμαι μέσα σας, όχι στο τραπέζι σας, αλλά να είμαι μέσα σας. Μία σχέση δηλαδή η οποία δεν είναι δυνατή ποτέ να επιτευχθεί μεταξύ δύο ανθρώπων. Και ερωτάει τώρα ο Δαβίδ, και τι προσθήσει Δαβίδ έτη του λαλή σε προσέ, τι παραπάνω να ζητήσω? Δεν έχω τίποτα περισσότερο, διότι μου έδωσες το μέγιστον. Και αφού μου έδωκες το μέγιστον, τότε τι έμεινε περιθώριο εγώ πλέον να σου ζητήσω? Αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν το έχετε ποτέ αντιληφθεί, μας το λέγει αυτό ο Καβάσιλας, ότι το μέγιστο των αγαθών που έχει ο Θεός να μας δώσει είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πέραν από το μυστήριο αυτό δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, απολύτως τίποτα. Σε απόλυτη εκτίμηση αυτό. Όταν λοιπόν μας αξιώνει ο Θεός να κοινωνούμε,
μας αξιώνει, μας καλεί, βρισκόμαστε στο τραπέζι του και κοινωνούμε, τότε πέστε μου, τι άλλο θα είχαμε να ζητήσουμε? Τίποτα, γιατί μας έδωκε το μέγιστο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο του. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, διότι τι είναι η βασιλεία του Θεού? Είναι το σώμα του και το αίμα του. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Και δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι η αγιότητα του Θεού και η αιωνιότητα του Θεού, που είναι πάλι το σώμα του και το αίμα του. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Μην ζητάτε άλλα πράγματα. Μην ζητάτε, Κύριε, δώσουμε αυτό και δώσουμε εκείνο. Όχι ότι απαγορεύεται να ζητήσουμε, αλλά αυτό είναι ένας τρόπος να μας δείξει ότι όταν ζητάμε το μέγιστο, το λιγότερο δεν είναι δυνατόν να μας το δώσει, αφού μας δίνει το μέγιστο. Και νυν σύ είδα τον δούλον σου, Κύριέ μου, Κύριε. Τώρα σύ γνωρίζεις τον δούλο σου, ο Κύριέ μου, Κύριε. Δια τον λόγο σου επίοικας και κατά την καρδία σου επίοισας. Σύμφωνα με τα λόγια σου έχεις κάνει και σύμφωνα με την καρδιά σου έχεις πράξει. Πάσαν την μεγαλοσύνη ταύτην γνωρίσε το δούλο σου. Με όλο αυτό το μεγαλείον να κάνεις γνωστά όλα αυτά σε μένα το δούλο σου. Ένεκεν του μεγαλύνεσαι, Κύριέ μου, Κύριε. Είδατε αυτή η διαρκής επανάληψης, Κύριέ μου, Κύριε, ότι ουκ έστιν οσύ και ουκ έστιν Θεός πλην σου εν πάσιν εισηκούσαμεν εν της οσύ ημών. Πραγματικά το κατάλαβα. Το κατάλαβα από εμπειρία. Δεν υπάρχει άλλος Θεός έξω από σένα. Και δεν υπάρχει, όχι μόνο από εκείνα τα οποία πια έχω γνωρίσει, αλλά και από εκείνα τα οποία έχουμε ακούσει. Ποια έχουμε ακούσει? Από τους πατέρες μας, από τους προγόνους μας. Τι έχουμε ακούσει? Τα θαυμάσια που έκανες εις την Αίγυπτο, αλλά και εις τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, μετά εις την έρημον, αλλά και εδώ όταν έφτασαν οι προγονοί μας, έφτασαν εδώ με τον Ιησούν του Ναβί. Όλα αυτά, όλα αυτά τα ακούσαμε και ήταν θαυμαστά. Είδατε, παρακαλώ, εδώ εις οικούσαμεν εν τη σωσήν ημών, εκείνα που ακούσαμε με τα αυτιά μας. Εδώ είναι δύο πράγματα. Είναι η παράδοση που φτάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και η προσωπική εμπειρία. Θα ήθελα να ερωτήσω, εκείνοι οι οποίοι προσβάλλουν κάθε παράδοση, είτε θρησκευτική, είτε οικογενειακή, είτε πατριωτική, εάν αυτή η παράδοση φύγει και συνεπώς δεν έχω τίποτε που να συνδέω τον εαυτό μου με το παρελθόν, δύναμαι να έχω εμπειρίες? Ειλικρινά, όχι. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα λέγει κάπου η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, λέγει ο Θεός ότι ρώτησε τον πατέρα σου και αυτός θα σου πει. Δεν λέγει έλα σε μένα να σου πω, αλλά λέγει ρώτησε τον πατέρα σου και αυτός θα σου πει. Γιατί λέγει ρώτησε τον πατέρα σου? Διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θέλει την παράδοση. Γι' αυτό λέγει ρώτησε τον πατέρα σου, διότι για τον πατέρα μου ίσχυε ο αυτός λόγος του Θεού, διότι και εκείνος όφιλε να ερωτήσει ποιον, τον πατέρα του. Και έτσι έχουμε αυτήν την παράδοση από γενεά σε γενεά. Έχοντας λοιπόν το υλικό της παραδόσεως, έρχομαι κατόπιν να κτίσω επ' αυτού του υλικού, να κτίσω την προσωπική μου εμπειρία. Αυτό το Κύριέ μου, Κύριε, θα το πάρουν οι πατέρες, δεν είναι βεβαίως μόνο αυτό, ούτε μόνο από αυτό, από εδώ, αλλά επειδή έχω αυτό το σημείο, ας πούμε από εδώ. Θα το πάρουν οι πατέρες και θα πούν, Κύριέ μου, Κύριε, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια παράδοση. Πάνω σε αυτή την παράδοση που την παίρνω, κτίζω την εμπειρία μου. Δοκιμάζω δηλαδή. Το ζω και εγώ.
και βλέπω ότι είναι πολύ σπουδαίο. Και έχοντας τώρα παράδοση και εμπειρία, που η εμπειρία προσθέτει βεβαιότητα στην παράδοση, έρχομαι να πω στο παιδί μου εκείνο το οποίο έχω από τον πατέρα μου και από προσωπική πείρα. Και το παραδίδω. Και ούτω καθεξής. Όπως βλέπετε, οι γνώσεις είναι παράδοσης. Και η ζωή είναι παράδοσης. Όπως ακριβώς δεν διατηρείται η φωτιά παρά μόνο όταν κάποιο υλικό καίεται διαρκώς. Έζησε το υλικό αυτό, δεν έχει φωτιά. Έφυγε. Βλέπετε πως γίνεται η μετάδοση. Παρακαλώ, θα πάρω από ένα αναμένο κερί να ανάψω το δικό μου το κερί και θα πάω πιο πέρα και ούτω καθεξής. Αυτό με ένα πολύ πολύ ανάγλυφο και ωραίο τρόπο το βλέπουμε το βράδυ του Πάσχα. Βλέπετε, δε φτελάβετε φως. Δε φτελάβετε φως. Ελάτε να πάρετε φως. Εκ του ανεσπέρου φωτός, το πρώτο ημιστοίχιο, δε φτελάβετε φως, είναι ό,τι λέει η λέξη. Με την φυσικότητά της. Ελάτε να πάρετε φωτιά με το κερί σας, από το κερί το δικό μου. Το οποίο βεβαίως ο ιερεύς πήρε από την κανδύλα που καίει ενώπιον του Εσταυρωμένου ή από την Αγία Τράπεζα. Και το δεύτερο ημιστοίχιο τι λέγει. Λέγει, εκ του ανεσπέρου φωτός. Ναι, μα αυτό το φως που εγώ πήρα, το άναψα με σπίρτα και όταν θα τελειώσει το λάδι ή το φυτιλάκι θα σβήσει αυτό. Όπως έσβηνε και η επτά φωτός λιχνία, η οποία ήταν πρώτης κυβωτού της Διαθήκης. Και κάθε μέρα οι ιερείς ήσαν επιφορτισμένοι και με αυτό το έργο να ανανεώνουν το λάδι και τα φυτιλάκια. Εκεί της επταφώτου λιχνίας. Πώς λοιπόν είναι ανέσπερον? Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά το δεύτερο ημιστοίχιο είναι ο Χριστός, που είναι το φως του κόσμου, και αυτό το κερί που τώρα εγώ το έχω αναμένο είναι ο τύπος του πρωτοτύπου, του αιωνίου φωτός, του ανεσπέρου φωτός. Εκείνος είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερον φως, που δεν έχει εσπέρα και διαρκώς είναι εις το ζενίθ της λάμψεώς. Λοιπόν, το φως αυτό θα σπεύσουν κάποιοι να το πάρουν. Όχι όλοι, κάποιοι. Αυτοί θα το δώσουν στους άλλους και άλλοι στους άλλους. Ένα εξαιρετικό θέαμα, όταν βλέπετε μέσα σε λίγα λεπτά, αν είναι η ενορία πολύ μεγάλη και έχει μερικές χιλιάδες κόσμο, θα δείτε σε λίγο όλος ο λαός να έχει ανάψει τις λαμπάδες του και να κρατούν τις λαμπάδες αναμένες. Ωραία εικόνα της παραδόσεως. Έτσι παρακαλώ είναι και η παράδοση και η ζωή. Διότι η παράδοση είναι ζωή. Και τι ως ο λαός του Ισραήλ έθνος άλλο εν τη γη, λέγει στην προσευχή του ο Δαβίδ. Ποιος άλλος λαός είναι σαν τον λαόν του Ισραήλ πάνω στη γη? Ως οδήγησεν αυτόν ο Θεός, του λυτρώσαστε αυτό λαόν, του θέστε σε όνομα, του ποιήσε μεγαλοσύνη και επιφάνεια, του εκβαλήνησε εκ προσώπου του λαού σου, ούσε λυτρώσω σε αυτό εξ Αιγύπτου έθνη και σκηνώματα. Μία ιστορική αναδρομή εδώ κάνει ο Δαβίδ για το λαό που τον εκλέγει ο Θεός, τον προστατεύει ο Θεός των λαών αυτών και τον φέρει εις την ύπαρξη και εις την διατήρηση. Μην ξεχνάμε ότι μία μορφή της δοξολογίας, ίσως μία από τις πιο χτυπητές μορφές δοξολογίας του Θεού, είναι η αναδρομή στην ιστορία αναφερόμενη εις τα θαυμάσια του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Θα δείτε ότι σχεδόν όλες οι προσευχές και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των πατέρων της Καινής Διαθήκης δεν είναι παρά πάντα λίγο ή πολύ, δηλαδή σύντομα ή με ευρύτητα, με έκταση, μία αναδρομή στην ιστορία και αναφορά εις τα θαυμάσια του Θεού. Γιατί αυτό αφορά
εις τη δόξα του Θεού. Αυτές τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως γνωρίζετε, έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Έχετε προσέξει, εάν βεβαίως ακούονται οι ευχές εκφόνως, έχετε προσέξει πως είναι μία διήγηση. Είναι μία διήγηση. Μάλιστα, αν θέλετε, στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που έχουμε τρία μεγάλα κομμάτια. Βέβαια είναι πολλά κομμάτια. Είναι 27 κομμάτια, αλλά σας λέγω μόνο τα τρία μεγάλα κομμάτια. Το πρώτο αναφέρεται στη θεολογία. Στη θεολογία. Δηλαδή, εις τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον και τίποτε άλλο. Το δεύτερο κομμάτι αναφέρεται εις την ιστορία του ανθρώπου και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενανθρωπίσεως. Έτσι λέει, έβαλες τον άνθρωπο που τον έπλασες με τα χέρια σου από αγάπη και τον έβαλες μέσα στον παράδεισο. Και εκείνος έπεσε, παρακούσα στην εντολή σου. Και τότε, αφού τα πάντα εξύντλησες για την αγάπη σου αυτή, να γυρίσεις το παιδί σου πίσω, στο τέλος έστειλες και αυτόν τον Υιόν σου, που έγινε άνθρωπος και ο οποίος Υιός σου τη νυχτή παρεδίδετο επηρεάτων και λοιπά και λοιπά, και εκεί τελείται το μυστήριο. Και το τρίτο κομμάτι, μετά τον καθαγιασμό, πού αναφέρεται? Αναφέρεται εις την ζωή της Εκκλησίας και αναφέρεται εις την μνημόνευση όλων εκείνων που αποτελούν μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε, παρακαλώ, αυτά τα τρία κομμάτια. Αυτή λοιπόν η διαδρομή δεν είναι παρά, και που αποτελεί την καρδία της Θείας Λειτουργίας, δεν είναι παρά μία δοξολογία του Θεού. Γι' αυτό δεν το λέγω εγώ, το έχουν πει τόσοι άλλοι, ότι πρέπει οι ευχές να λέγονται εκφόνως. Αν θέλουμε να έχουμε μία λειτουργική αναγέννηση, διότι όταν ο λαός ακούει τις ευχές, έξω του ότι αναγεννάται, είναι και μία όντως λατρεία του Θεού. Το ξαναλέγω, αυτές οι ίδιες οι ευχές είναι λατρεία στο Θεό με το περιεχόμενό τους. Διότι τι να πει μυστικά ο ιερεύσης των Θεών, «Συ ο οποίος έστειλε τον Υιό σου από την αγάπη την πολύ και δεν ακούει κανείς τίποτα». Ο Θεός το ξέρει. Να του το πω, να το μάθει από μένα ο Θεός. Είναι περιττόν. Αλλά τι, πρέπει αυτό να το πει η Εκκλησία. Και φυσικά για λόγους τεχνικούς, ένα στόμα θα το λέει και οι άλλοι θα ακούν. Αλλά όταν ακούν οι άλλοι, σημαίνει, για να είναι εδώ μέσα, στο ναό, σημαίνει ότι συμφωνούν. Και συνεπώς, διαστόματος της Εκκλησίας ολοκλήρου προσφέρεται αυτή η διήγηση που είναι δόξα στον Θεό. Όπως λέει ο Καβάσιλας, όπως διηγούμεθα τα κατορθώματα ενός ηρώος, και ακριβώς η διήγηση των κατορθωμάτων του είναι η δόξα του, έτσι και εδώ, όταν λέμε τα θαυμάσια του Θεού, δεν έχουμε παρά μία δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Το καταλάβετε, παρακαλώ, ότι αυτό αποτελεί μορφή και μάλιστα πρώτης ποιότητας, μορφή δοξολογίας. Και ετοίμασα σε αυτό τον λαόν σου Ισραήλ, εις λαόν έως αιώνος. Και εσύ, Κύριε Εγένου αυτής εις Θεόν. Έχεις ετοιμάσει. Αγαπητοί μου, μόνο σε αυτό το χωρίο θα μπορούσαμε να μείνουμε μια ολόκληρη ώρα, χωρίς να μπορούσαμε να το εξαντλήσουμε παρά ταύτα. Δεν ξέρω τι να πω πάνω στο χωρίο αυτό. Εσύ έχεις ετοιμάσει για τον εαυτό σου τον λαόν σου τον Ισραήλ. Αυτό το ετοιμάζω. Τι ετοίμασε? Τον λαό. Στην πραγματικότητα ο Θεός ετοιμάζει τα σκηνώματά του, διότι αγαπά να μείνει πάνω στη γη, αυτή που έπλασε, αυτή που δημιούργησε, και πλάθει, δημιουργεί τα σκηνώματά του. Ποιος? Ο Θεός, του οποίου ο ουρανός είναι ο θρόνος και η γη το υποπόδιο των ποδών του. Αλλά όχι, ο Θεός θέλει να μείνει στη γη, και αυτό λέγεται ενανθρώπισης. Αλλά προκειμένου να γίνει, ετοιμάζει δια τον εαυτόν του ένα λαό. Αλλά το αποκορύφωμα της ετοιμασίας αυτού του λαού είναι
ή θεωτό. Υπάρχει μία εικόνα, η ετοιμασία του θρόνου. Εδώ θα λέγαμε, αυτή η ετοιμασία τώρα γίνεται του θρόνου του Θεού. Και αυτός ο θρόνος του Θεού θα είναι η Θεοτόκος. Και λέγει ότι ετοιμάζεις από τον θρόνο έως αιώνας, που είναι ο λαός σου. Ο λαός αυτός θα μείνει έως αιώνας, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Παραπέρα, προσέξτε παρακαλώ, το παραπέρα θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο λαός του Ισραήλ θα μείνει έως αιώνας, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Έως τότε θα είναι ο Ισραήλ. Έστω και αν είναι ο πεπτωκός. Έστω και αν έδωκε εκείνο το οποίο έπρεπε να δώσει. Έστω και αν ο Θεός πήρε εκείνο που ήθελε να πάρει. Επειδή ο λαός αυτός απετέλεσε το πλαίσιο, το πλαίσιο της Θεοτόκου, χάριν της Θεοτόκου, ο λαός αυτός θα μείνει μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Και θα μείνει, είναι και άλλοι λόγοι που θα μείνει, αλλά είναι και αυτός ο λόγος που θα μείνει. Και θα κληθεί για τελευταία φορά να πιστέψει. Και όποιος πιστέψει θα σωθεί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας λέγω αυτό το μυστήριο. Και έτσι θα σωθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, πας Ισραήλ. Θα σωθεί πας Ισραήλ. Αλλά δεν σημαίνει ο προφήτης ότι θα επιστρέψει καρδίαν πατρός προς τέκνα, και εκείνοι που θα έχουν πιστέψει, αυτοί θα είναι ο πας Ισραήλ. Και εκεί θα τελειώσει η ιστορία. Και εσύ κύριε γένου αυτής εις Θεών, ω εδώ. Και αυτό αποτελεί μια καρδία ολοκλήρου της Παλαιάς Διαθήκης. Παρακαλώ, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτός ο στίχος. Εσύ ετοιμάζεις για τον εαυτό σου ένα λαό, τον Ισραήλ. Και εσύ έγινες για αυτόν τον λαό, έγινες ο Θεός του. Και ποια παρακαλώ είναι η διαθήκη, η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον λαό αυτόν. Δεν έκανε μία διαθήκη. Μάλιστα, από πού την αρχίζει την διαθήκη. Βεβαίως, εκ προημίων την αρχίζει από τον Αδάμ. Πηγαίνει σιγά σιγά, έρχεται στον Ενός, πάει στον Ενό, πηγαίνει στον Νόε. Και μετά φτάνομαι στον Αβραάμ. Στον Αβραάμ είναι συγκεκριμένη η Διαθήκη. Επανειλημμένος ο Θεός σημαίνει και επισημαίνει τη Διαθήκη του. Επανειλημμένος σε βαθμό που άμα διαβάσετε την ιστορία του Αβραάμ θα πείτε «Μα πάλι ο Θεός επαναλαμβάνει τη Διαθήκη του». Και πάλι και πάλι. Η Διαθήκη που κάνει ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά ότι ο λαός ανήκει στο Θεό και ο Θεός ανήκει στο λαό. Αυτή είναι η Διαθήκη. Δεν είναι τίποτε άλλο. Και αυτό δεν αποτελεί την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί λέγεται Παλαιά Διαθήκη? Διότι αυτή η σχέση διατηρείται δια μιας ιεροσύνης. Και η ιεροσύνη αυτή είναι του Ααρών. Διότι πως ο λαός θα νίκει στο Θεό και ο Θεός θα νίκει στο λαό? Δεν λέγει μάλιστα και ο προφήτης Ιωήλ, που το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι εγώ θα είμαι ο ζωντανός Θεός τους, θα περιπατήσω μέσα τους και αυτοί θα είναι οι ιοί μου και οι θυγατέρες μου, θα είναι ο λαός μου. Δεν το λέγει αυτό ο Θεός? Αυτή είναι η Διαθήκη. Αλλά αυτή η Διαθήκη παίρνει την ισχύ της με την ιεροσύνη. Διότι έτσι η λατρεία δεν είναι παρά η διατήρηση αυτής της σχέσεως. Προσέξατε το αυτό. Η λατρεία είναι η διατήρηση αυτής της σχέσεως. Δηλαδή αυτής της Διαθήκης. Αυτής της συμφωνίας. Σου αναγνωρίζω ότι είσαι ο Θεός μου και σου προσφέρω λατρεία. Αλλά επειδή όμως εκείνη η λατρεία ήταν σκιώδης, η ιεροσύνη του Αρών αντικαθίσταται. Από ποιον? Αντικαθίσταται από την ιεροσύνη του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς, αφού έχω μετάθεση ιεροσύνης, κατά ανάγκη έχω και μετάθεση διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Αλλά πάλι, ποια είναι η συμφωνία? Είναι η ίδια. Προσέξτε το παρακαλώ. Είναι η ίδια.
δεν μπορεί να αλλάξει στην ουσία της, πάλι αποτελεί τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτή είναι η Διαθήκη. Γι' αυτό λέγει, τώρα, τι λέγει ο Θεός, ο Χριστός τι λέγει, ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομαι. Και τι είναι παρακαλώ η Βασιλεία του Θεού, θέλει θα μας πάει μαζί Του, θα είμαστε ο λαός Του, εις τους αιώνες των αιώνων τώρα. Και αυτός θα είναι ο Θεός μας. Αυτή είναι η Διαθήκη, τίποτε άλλο. Αυτό αποτελεί την καρδία, την αληθινή καρδία της Διαθήκης που συνάπτει ο Θεός με τους ανθρώπους. Αιώνιος Διαθήκη. Γι' αυτό σας είπα σε αυτόν τον στίχο τι να πρωτοπώ, αλλά προχωρώ. Και νυν Κύριέ μου Κύριε, το ρήμα ο ελάλησας περί του δούλου σου και του οίκου αυτού, των λόγων που είπες για μένα το δούλο σου και για τους απογόνους μου, πίστοσον έως του αιώνος, Κύριε Παντοκράτορ Θεέ του Ισραήλ, και νυν καθώς ελάλησας και μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος. Εδώ κάνει μια παράκληση ο Δαβίδ. Πίστοσον. Πίστοσον θα πει βεβαίωσε, στερέωσε αυτό που είπες. Δηλαδή, είπες έναν λόγο. Είναι πολύ μεγάλο. Θα σε παρακαλέσω. Μη τον άρεις, βεβαίωσε τον, έτσι να γίνει, όπως το είπες. Και εάν έτσι το πράγμα έχει, τότε μεγαλυνθεί, ήθε να μεγαλυνθεί, ήθε να δοξαστεί το όνομά σου. Και πράγματι, εάν θα γίνει έτσι, θα δοξαστεί το όνομά σου. Αλλά το πίστοσον, ήδη το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός δια τον Δαβίδ. Πιο μπροστά, όταν ο Νάθανο μιλεί στον Δαβίδ, λέγει «Και πιστοθήσετε ο οίκος αυτού και η βασιλεία αυτού έως αιώνος ενωπιών μου». Δηλαδή, και θα στερεωθεί ο οίκος αυτού, η απογονή του και η βασιλεία του έως αιώνος. Και τώρα εδώ παίρνει το λόγο του Θεού ο Δαβίδ και παρακαλεί έτσι να γίνει. Κύριε Παντοκράτορ, προσέξτε παρακαλώ αυτό το χωρίο. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός Ισραήλ, απεκάλυψας το οτίον του δούλου σου λέγον, οίκον οικοδομήσωση. Δια τούτο έβρεν ο δούλος σου την καρδίαν αυτού του προσεύξαστε προσέ την προσευχήν ταύτη. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεέ του Ισραήλ, ήλθες να αποκαλύψεις εις το αυτή του δούλου σου. Πώς γίνει αυτή η αποκάλυψη στο αυτή του δούλου? Διαμέσου του Νάθανου. Άλλο ότι ο Δαβίδ Πολάκης είχε ο ίδιος προσωπικάς αποκαλύψεις, διότι είναι και ο ίδιος προφήτης, διότι η ψαλμή του είναι προφητικότατη. Εξάλλου, βάσει αυτού έχουμε τον ψαλμόν των δεύτερων, που είναι σαφός του Δαβίδ, και τον ψαλμόν των 109, που είναι σαφός του Δαβίδ. Προσέξτε γιατί λέγω αυτούς τους δύο. Είναι και ακόμη 4-5 που είναι σαφέστατα μεσιανικοί. Παίρνω όμως τον 2 και τον 109, διότι αυτούς τους ψαλμούς τους χρησιμοποίησε ο Κύριος προπαντός τον 109. Ρωτά τους Εβραίους και λέγει, όταν ο Δαβίδ είπε εν πνεύματι, τι εν πνεύματι, εν πνεύματι Αγίο, είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου σαν τους εχθρούς σου από τον ποδό σου και λοιπά. Είδατε τι είπε ο Δαβίδ? Συνεπώς ή το σαφής η πατρότης του ψαλμού αυτού ότι είναι του Δαβίδ. Γιατί? Διότι εκεί ο Δαβίδ είναι προφήτης και προφητεύει περί εκείνων που του είπε ο Θεός, όχι μόνο ότι του είπε ο Νάθαν, αλλά και ο ίδιος ό,τι έχει αποκαλύψεις από τον Θεό. Και βλέπουμε λεπτομερίας και διασαφίσεις πάνω στο θέμα αυτό. Είπε ο Κύριος το Κύριο μου. Αυτό δεν το είπε ο Νάθαν, το λέει ο Δαβίδ. Ή όταν λέγει «Σι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτό δεν το είπε ο Νάθαν, το λέγει ο Δαβίδ. Συνεπώς ο ίδιος είναι προφήτης. Αλλά εδώ τώρα
και με το προφητικό πνεύμα που τον διακρίνει και με την προφητεία που παίρνει από τον Άθαν. Ακούστε τι λέγει. Οίκον οικοδομήσωση. Εγώ σου ζήτησα να σου οικοδομήσω οίκον και εσύ μου είπες όχι. Και μου είπες εσύ ότι θα οικοδομήσεις εσύ σε μένα οίκον. Και τότε το πράγμα έτσι θα έχει. Ποιος είναι αυτός ο οίκος που εζήτησε ο Δαβίδ να κτίσει τον Θεό, να οικοδομήσει τον Θεό? Είναι εκείνο που έκτισε ο Υιός του, ο Σολομών, ο γνωστός ναός. Ποιος είναι ο οίκος όμως που τώρα ο Θεός λέει δεν θα μου κτίσεις οίκον, αλλά εγώ θα κτίσω σε σένα οίκον? Ακούσατε, καταπληκτικό. Εσύ ζητάς σε μένα και εγώ θα κτίσω σε σένα. Τι? Το παλάτι, ο πολύ φτωχό, ήδη ήταν κτισμένο εκείνο. Ποιος είναι ο οίκος που θα κτίσει ο Θεός στον Δαβίδ? Παρακαλώ, σε ένα πρώτο πλάνο είναι η βασιλεία του, η απογονή του. Αλλά είναι γνωστό ότι ως βασιλείς οι απογονοί του δεν κράτησαν πολύ. Το ξέρετε αυτό? Τότε ψευδής ο Θεός. Άπαγε. Μάλιστα δεν είναι ένδοξη η απογονή του. Μετά από τον Σολομώντα δεν είναι ένδοξη η απογονή του. Έχουν ήττες, έχουν εχμαλωσίες. Και τελικά παρακαλώ και τον νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα, εχμαλωτίζεται και αυτό 70 χρόνια από τους Βαβυλωνίους, και από τότε αν θέλετε άσπρη μέρα δεν είδε. Πού η βασίλης λοιπόν? Πού? Και ο Θεός είπε ότι έως του αιώνος θα στηρίξω τον οίκο σου. Ποιος είναι αυτός ο οίκος που θα στηριχθεί έως του αιώνος? Αγαπητοί μου, είναι η Θεοτόκος. Αυτός είναι ο οίκος που κτίζει τώρα ο Θεός εις τον Δαβίδ. Αλλά είναι απόγονος όμως του Δαβίδ. Ο ναός, τι θα πει ναός? Ξέρετε ότι στην αρχαία ελληνική λέγεται νεός. Και νεός θα πει κατοικία. Στην ομηρική γλώσσα θα πει νεός κατοικία. Το νε με έψιλον και το ως με ωμέγα. Εξού και νεοκόρος. Είναι αυτός που υπηρετεί, ή κόρος, κούρος. Είναι το αγόρι, ο άνδρας, ο άνθρωπος του ναού. Αυτό θα πει νεοκόρος. Είναι αρχαία λέξεις. Είναι πολύ αρχαία λέξεις. Λοιπόν, και σύνθετος. Νεοκόρος. Προσέξτε τώρα παρακαλώ. Ο νεός είναι ο ναός εις τον οποίο λατρεύεται ο Θεός. Εσύ θες να μου κτίσεις ναό για να λατρεύομαι εγώ εκεί. Λοιπόν, θα σου κτίσω εγώ σε ένα ναό που πάλι φυσικά θα λατρεύομαι εγώ ο Θεός. Και αυτός ο ναός πράγματι είναι η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος κατεστάθη ο ναός του Υιού του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αλλά και κάτι ακόμα. Και μάλιστα λέγει, δια τούτο έβρεν ο δούλος σου την καρδία εαυτού του προσεύξεστε την προσευχήν τάφτη. Αφού μου λες αυτό, τότε γι' αυτό το λόγο κάνω την προσευχή αυτή, να σε ευχαριστήσω. Αυτός είναι ο λόγος. Και πού, σε αυτό το σημείο, ότι μου είπες ότι εσύ θα μου κτίσεις οίκον. Γι' αυτό σε ευχαριστώ. Γι' αυτό σε δοξάζω, γι' αυτό σε υμνώ. Παρακαλώ, προσέξτε κάτι άλλο. Εδώ λέγει, θα οικοδομήσω οίκον. Έτσι, πολύ καλά. Ο οίκος αυτός πόσο θα κρατήσει? Είπαμε έως τέλος της ιστορίας, μάλιστα. Παραπέρα τίποτε. Είπε ο Θεός το εξής, και αυτό μας κάνει κατάπληξη. Είπε ο Θεός το εξής, ότι το σπέρμα σου θα είναι ενώπιόν μου. Ακούσατε παρακαλώ. Ότι το σπέρμα σου θα είναι ενώπιόν μου. Κατά λέξη, το σπέρμα σου, ο απόγονός σου, που θα είναι από το σπέρμα σου, από τη σάρκα σου, θα είναι μπροστά μου. Πότε, πώς? Πάντοτε. Λοιπόν, ειδού. Ουδής αμφισβήτησε ότι ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι εξ σπέρματος Δαβίδ. Θυμόστε εκείνο των τυφλών της Ιεριχούς. Ιε Δαβίδ δεν λέει σώνε. Δεν του είπανε πάψε, σαν πολλά λες για τον Ιησού ότι είναι Υιός του Δαβίδ.
Δεν του είπαν αυτό. Πάψε μην ενοχλείς τον Κύριο, του είπαν. Ουδής αμφισβήτησε ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Δαβίδ. Είπαν. Ο Ιησούς είναι εξπέρματος Δαβίδ. Εξπέρματος Δαβίδ. Δηλαδή η σάρκα του, τα κύτταρά του. Εξπέρματος Δαβίδ. Ο Ιησούς όμως ανελήφθη στον ουρανό και είναι ενώπιον του Θεού Πατρός εις τους αιώνας των αιώνων. Ιδού παρακαλώ, το σπέρμα σου θα είναι ενώπιον μου αιωνίως. Γιατί θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι μεγαλειώδης. Μεγαλειώδης. Έτσι κανείς όταν βλέπει τα πράγματα, τότε μπορεί να καταλαβαίνει πραγματικά το Λόγο του Θεού και να δοξάζει το Θεό. Γιατί, γιατί όλα αυτά μάλιστα επιβεβαιώνονται και ιστορικά. Και νυν Κύριε μου, Κύριε, Συ ο Θεός και οι λόγοι σου έσονται αληθινοί. Οι λόγοι σου θα είναι αληθινοί, πιστεύει ο Αδάμ. Ο Δαβίδ, όπως πιστεύει και ο Αβραάμ. Οι λόγοι σου θα είναι αληθινοί. Μέχρι τότε είχε την ιστορική μαρτυρία ότι οι λόγοι του Θεού βγαίνουν αληθινοί. Πόσα πράγματα είχε φέρει πίν τον Λόγο του Θεού προς τον Αβραάμ, ότι το σπέρμα του θα πάει στην Αίγυπτο. Είχε πολλά. Είχε πολλά ο Δαβίδ υπέρ αυτού ότι ο Θεός είναι αληθής. Εμείς πόσα έχουμε παρακαλώ που έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι ο Θεός είναι αληθής και πόσα έχουν επαληθεύσει. Μένει η τελευταία πράξη της ιστορίας. Ο ερχομός του Χριστού και η αιώνιος βασιλεία. Όλα τα άλλα έχουν επαληθεύσει. Αυτό είναι το τελευταίο. Και ο πιστός άνθρωπος λέγει, αφού όλα έγιναν, αποδεδειγμένος έγιναν, δεν μένει παρά το τελευταίο να γίνει. Και έτσι θα μπορεί να λέγει ακόμη και από προσωπική εμπειρία αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Θεό. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και συνεπώς άξιος να γίνεται αποδεκτός από τους ανθρώπους. Και νυν άρξε και ευλόγησον τον οίκον του δούλου σου, του είναι εις τον αιώνα ενώπιόν σου. Εις τον αιώνα ενώπιόν σου. Ότι σύ Κύριε μου, Κύριε, ελάλησες και από τις ευλογίες σου ευλογηθήσετε ο οίκος του δούλου σου, του είναι εις τον αιώνα. Άρξε και ευλόγησον. Παρακαλώ. Άρξε και ευλόγησον. Κάνε αρχή όσον είπες και δώσε την ευλογία. Πράγματι ο Θεός κάνει αρχή και ευλογεί. Ενθυμίστε παρακαλώ τι είπε σε ένα σημείο ο Νάθαν, ότι και αν ο απόγονός σου, ο Σολομών, το παιδί σου ακούσει αυτά, τότε θα τον στερεώσω. Εάν δεν ακούσει, τότε θα τον δείρω με πολλές ξυλιές. Ο Σολομών προς το τέλος της ζωής του, βεβαίως θα δούμε πολλά όταν θα φτάσουμε στην ιστορία του Σολομώντος, αμάρτησε φοβερά. Αλλά το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι. Ότι ενώ, σας το είπα και την περασμένη φορά, ενώ ο Σαούλ αμαρτάνει, αποδοκιμάζεται οριστικά. Ο Δαβίδ και αυτός θα αμαρτήσει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όχι σήμερα, προσεχώς. Και εκείνος αμαρτάνει, ο Δαβίδ. Και ο γιος του Σολομών αμαρτάνει. Και ο παρακάτω και ο παρακάτω αμαρτάνουν εκ των απογόνων του. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής. Ότι ο Θεός δεν εξαλείφει την ευλογία του από τον Δαβίδ. Επιφέρει τιμωρίες, αλλά δεν έρει την ευλογία. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό προς τον Δαβίδ, που δείχνει πόσο ο Θεός είχε αγαπήσει τον Δαβίδ. Και εδώ αγαπητοί μου, πραγματικά τελειώνει η προσευχή του Δαβίδ προς τον Θεό. Εν συνεχεία, ο Δαβίδ κινείται να επεκτείνει το κράτος του με πολλές επιχειρήσεις. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις.
θα σας τις πω με δύο μόνο λόγια. Ότι κατενίκησε τους Μωαβίτες, όπως και τον βασιλέα Αδραάζαρ, που ήταν υιός του Ραάβ, βασιλεύς Σουβά. Ήταν ένας λαός βορείος, μεταξύ Χανάν και Μεσοποταμίας. Αυτά τα δύο βασίλεια τα υπέταξε και τα υπεδούλωσε ο Δαβίδ. Εν συνεχεία υπεδούλωσε τους Ιδουμαίους και επεξέτεινε το κράτος του από τα όρια της Αιγύπτου έως τα όρια της Μεσοποταμίας. Είναι αυτά τα όρια της Παλαιστίνης, των Εβραίων δηλαδή, τα μεγαλύτερα που ποτέ στην ιστορία οι Εβραίοι έχουν αποκτήσει. Είναι τα μεγαλύτερα. Και διατηρήθησαν άλλα 40 χρόνια επί της βασιλείας του Σολομώντος. Μετά από τον Σολομώντα τα όρια αυτά έγιναν μικρότερα και μικρότερα και υπέστησαν πολλές οι Εβραίοι ταλαιπωρίες επειδή είχαν φοβερά αμαρτήσει εις τον Θεό. Και επανειλημμένος λέγει εδώ εις το κεφάλαιο αυτό ότι έσωσε Κύριος τον Δαβίδ εν πάσιν εις επορεύετο. Όπου πήγαινε, ό,τι μάχες έκανε, ο Θεός πάντα έσωζε τον Δαβίδ. Και τώρα θα περιοριστεί το 8ο κεφάλαιο να μας αναφέρει την αυλή, ή μάλλον καλύτερα την οργάνωση, την εσωτερική οργάνωση του κράτους του Δαβίδ. Αφού από αυτούς τους πολέμους απέκτησε πολύ χρυσό, πολύ άργυρο και πολύ χαλκό. Και ό,τι αποκτούσε, όλα αυτά τα εμάζευε ως υλικά δια να τα προσφέρει εις τον Θεό, ή μάλλον τα προσέφερε εις τον Θεό, και εμαζεύοντος σε αποθήκες, ώστε να κτιστεί ο ναός από τον γιο του Σολομώντα, βρίσκοντας υλικό. Θα δούμε και παρακάτω ότι είχε σωρεύσει άφθονη ξυλία. Είχε σωρεύσει πολλά πράγματα, υλικό άφθονο. Ο Δαβίδ προκειμένου να κτιστεί ο ναός από το γιο του τον Σολομώντα. Και βασίλευσε Δαβίδ επί πάντα Ισραήλ. Ένα σημείο λοιπόν, ότι τώρα πλέον και οι 12 φυλές είναι κάτω από το σκύπτρο του Δαβίδ. Όλες οι φυλές υπακούν. Και είναι Δαβίδ ποιόν κρίμα και δικαιοσύνη επί πάντα των λαών αυτού. Ίσκει δικαστική εξουσία. Κρίμα και δικαιοσύνη. Και πράγματι εκείνο το οποίο μπορεί να αναδείξει έναν βασιλέα σπουδαίο δεν είναι μόνο να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις και κατακτήσεις, αλλά πρέπει και στο λαό του να είναι ο δίκαιος. Ασκεί λοιπόν την δικαστική εξουσία ο Δαβίδ και είναι δίκαιος, απονέμει το δίκαιο. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, αγαπητοί. Θα έλεγα ότι είναι δυσκολότερο να απονείμεις δικαιοσύνη παρά να είσαι ένας κατακτητής. Και Ιωάβ, υιός Σαρουίας, επί της στρατιάς. Ώστε λοιπόν, ο Ιωάβ, ο γιος της Σαρουίας, αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Είναι επί του στρατεύματος. Είναι ο αρχιστράτηγος, όπως σας είπα. Και Ιωσαφάτ, υιός Αχιάδ, επί των υπομνημάτων. Τι είναι αυτός ο επί των υπομνημάτων? Είναι ο επί των εγγράφων και αναφέρεται στις σχέσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Συνεπώς, είναι υπουργός, θα το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, είναι υπουργός εξωτερικών και εσωτερικών. Και Σαδούκ, υιός Αχιτόβ και Αχιμέλεχ, υιός Αβιάθαρ, ιερείς. Περιέργως και διαλόγους που δεν γνωρίζουμε το διατί. Και μοναδική περίπτωση, υπάρχουν δύο αρχιερείς. Μοναδική περίπτωση. Ο ένας, ο Σαδούκ, ήτο αρχιερεύς εις την εις τη Χεβρόν, που υπήρχε πρώτα εκεί παλαιά, ήταν εκεί η Κιβωτά. Και ο Αχιμέλεχ είναι Αβιμέλεχ, το χιχί, αυτός ήτο αρχιερεύς
εις την Σιών, δηλαδή εις την Ιερουσαλήμ, που ήταν οίκυβωτος. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Και μάλιστα μας κάνει εντύπωση γιατί είναι δύο αρχιερείς. Και τέλος, ο Ασά, ο οποίος είναι ο γραμματεύς. Και Βανέας, Υιός Ιωδαέ, σύμβουλος. Προσέξτε αυτό που θα πει. Και Χελεθή, και ο Χελεθή, και ο Φελετή. Ποιος είναι αυτός ο Χελεθή και ο Φελετή? Δεν είναι ονόματα, αλλά είναι φυλές σωματοφυλάκων. Δηλαδή, σωματοφύλακες που ήσαν εκ της φυλής Χελεθή και εκ της φυλής Φελετή. Ποιος παρακαλώ είναι, ποια φυλή είναι αυτή η Χελεθή και η Φελετή? Θα σας φανεί παράξενο. Το εβραϊκόν αναφέρεται στο Χελεθή, αλλά μια γραφή έχει το εξής. Είναι κερτή. Προσέξτε, δεν λέει Χελεθή, αλλά λέει κερτή. Και ούτε πολύ ούτε λίγο είναι οι Κρήτες. Συνεπώς, σωματοφύλακες του Αδάμ, του Δαβίδ, στο παλάτι, ήσαν Κρήτες. Κρητικοί, Κρήτες. Αλλά και Φελετή είναι Φιλιστέοι. Εκείνο που κάνει πολύ εντύπωση, εγώ δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, αλλά φαίνεται ότι έτσι το έκανε φυσικά ο Δαβίδ, ότι οι σωματοφύλακες είχε όχι Εβραίους, είχε αλλοεθνείς, είχε Κρήτας και Φιλιστέους. Η απορία σας και η απορία μου είναι εύλογη. Πώς είναι δυνατόν να είχε Φιλιστέους που οι Φιλιστέοι ήταν εχθροί των Εβραίων και μάλιστα είχε πολεμήσει πάρα πολύ εναντίον των Φιλιστέων και ο Δαβίδ. Πώς τώρα παίρνει Φιλιστέους σωματοφύλακας? Αγαπητοί, είναι και δική μου απορία. Υπάρχει άποψη ότι αυτοί θα συνεδέονται περισσότερο με τον Δαβίδ και λιγότερο με τον λαόν. Και ότι υπήρχε κίνδυνος από τον λαόν καμιά φορά να γίνει μία συνωμοσία. Πάντως, λόγοι που εκείνος εγνώριζε, επήρε σωματοφύλακες, Κρήτας και Φιλιστέους. Και όχι Εβραίους. Δεν το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω περισσότερο. Και ότι οι Δαβίδ αυλάρχε ήσαν. Και τα παιδιά του Δαβίδ ήσαν αυλάρχε. Αυτό δείχνει την εσωτερική οργάνωση του κράτους του Δαβίδ. Αλλά η ώρα, παρακαλώ, έχει τελειώσει και πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη με το ένατο κεφάλαιο, που θα δούμε εκεί την πραγματικά θαυμασία συμπεριφορά του Δαβίδ σε έναν απόγονο του Σαούλ. Αλλά μένοντας εδώ θα ήθελα να σας έλεγα το εξής. Θα παρακαλέσω πολύ. Πρέπει να ανοιχνεύουμε την γραφή και πρέπει ανοιχνεύοντας να περπατάμε αυτά τα δύσβατα ενίοτε και άδειλα μονοπάτια της θεολογίας, για να μπορούμε να ανακαλύπτουμε το Λόγο του Θεού, τις βουλές Του και τα μεγαλεία Του. Έτσι, με αυτό και με βιώματα πνευματικά που θα έχουμε, θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι στην πνευματική ζωή και στην πίστη. Και αν μεν ήσαν περιτά αυτά που σας λέγω, τότε δεν θα τα έγραφε ο Λόγος του Θεού όλα αυτά, ούτε θα μας παρεδίδονται. Αλλά για να μας παραδοθούν, πάει να πει ότι δεν είναι περιτά, αλλά είναι αναγκαία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ως αναγκαία που είναι, εμείς να τα ανοιχνεύουμε όλα αυτά, να τα μελετούμε με τα πολλής προσοχής, για να στερεωνόμεθα εις την πίστη και εις την ευσέβεια. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψη.